Në radio, më mirë çdo ditë. Çdo ditë në orën 10 në Radio Tirana 1. Shijoje. Dhe është momenti miq t'ju prezantoj me të ftuarin që ka zënë vend në studio, siç e prezantova dhe pak më herët. Jam i nderuar të kem në studio profesorin e teorisë së shtetit dhe teorisë juridike në Departamentin e Shkencave Politike dhe Historisë në Universitetin Pantheon të Athinës, nëse unë e shqiptoj sakt. Është pedagog që prej vitit 2003 dhe që prej vitit 2021 dekan i këtij fakulteti. Jam në studio me profesor doktor Dimitris Christopoulos. Welcome on my radio show. Hello. It's a pleasure that I received this invitation. Thank you very much. Am I correct with the pronunciation of your name? Yes. Dimitris Christopoulos. Christopoulos. Okay, thank you very much. Ndërkohë jam në studio dhe me pedagogun Kriton Kuçi, i cili do të na ndihmoj me përkthimin e intervistës. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën. Unë do doja të nisja në fakt me një ndjesi të parë, nuk e di nëse është hera parë për profesorin që është në Shqipëri. I nei prodi fora po erkiste sin Albania? Όχι, έχω έρθει στην Αλβανία πάρα πολλές φορές, από το 1997 που ήταν η πρώτη μου φορά. Kam ardhur shumë herë në Shqipëri, thotë, nga vitin 93. Fantastike. E ndërkohë gjatë këtyre 30 viteve në sytë e një të huaj që nuk jeton këtu, si i ka parë ndryshimet në Shqipëri? Po sa sfenën dhe jala gjesë stin Albania ta tëlefta 30 χρόνια. Η Αλβανία τρέχει πολύ, μερικές φορές τρέχει περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και καταστρέφει πράγματα στον δρόμο της για την ίδια, αλλά νομίζω ότι ο απολογισμός δεν είναι αρνητικός. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και καλύτερος. Η Σύπρια έτσι σπέιτ, σπέσαι βραπών, δεν κανιέρω, δεν σκατρώνται τη σαγγέρα, πόνο πολιστή. Pamja është e mirë dhe ndryshimet janë pozitive. Përgjigja ishte avantazh për mua sepse dua t'ju pyes për një gjë që ju pëlqen sa herë vini në Shqipëri, por sidomos dhe një gjë që nuk ju pëlqen dhe thoni po si nuk e ndryshojnë gjanën. Tha ithela në sas rotiso ja kati pu sas aresi panda atan efe sin Albania ki kati pu dhe në sas aresi. Αυτό που μου αρέσει στην Αλβανία είναι η επαφή που έχω με τους ανθρώπους. Μου αρέσει η διάθεση που έχουν να νοικοκυριστούν και να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό που με ενοχλεί καμιά φορά είναι αυτή η βουλημία. Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Αυτό δεν βοηθάει. Αιώ και με πρτιέν σούμε στα δεσίρα και καν σιπτάρε πρ τον τρισούαρ, πρ το ρεγουλούαρ στιτουάτεν ετύρε. Δε αιώ και νούκ με πρτιέν κανιέρες και ιδούαν την κύθα να την γίνει κόχ. Po e kemi pjesë kulturës tonë, duam tani dhe duam kështu. Είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Εντάξει, και οι Έλληνες έτσι είναι. Εδώ Γκρέκο σου ήταν όμως. Οκ, γκάιμ, να το πει. Όταν έρχομαι στην Αλβανία, βλέπω την Ελλάδα που θυμάμαι από τα νιάτα μου. Κουρβίνη Σιπρή μου, κουιτώ Αγγλική Αερίνη Σίμε. Α, οκ. Πω, πα και μη σάντ πρετέτσου προ τα βαντσούαρ προ πάρα. Ντορκό, προφεσόρ, να κομμουνικήμ και πάτα πακ με χέρετ με προφεσόρ Εμίλιο Τσίκεν, η τσίλη να μουντσόι δεκτ ιντερβίστ, μου θα έχει γίνει η λεξιόν τα χάπρο με στουντέντε. Τσφάρ λεξιόν είναι το τι έτκιο. Σε μια επαφή που είχα με τον κύριο Τσίκα, μου είπε ότι έχετε μια διάλεξη στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τι θα πείτε σε αυτή τη διάλεξη? Η διάλεξη που θα έχω στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και θα γίνει το μεσημέρι στις 12 αφορά την Ελλάδα και την Αλβανία ως δύο όμορα έθνη. Leksionet që do mbajnë në Universitetin Mesjetar Shqipërisë në orën 12 ka të bëjë me Greqinë dhe me Shqipërinë, dy kombe që gjenden në kufi. Δύο έθνη που όσο υπάρχει ο κόσμος μας θα είναι πάντα γείτονες, δεν θα μπορούν να μετακινηθούν. Και για τον λόγο αυτό είναι καλύτερο από το να μετακινηθούν αυτά, να μετακινηθούν λίγο τα μυαλά των ανθρώπων μέσα σε αυτά. Δύο κόμπε τάνια, δύο κόμπε γηγισμών καντιών δεν το γέν πράγμα η ρητιέτη και νου δολοβίζει να συνένω, νου δολαργώ να συνένω η ρητιέτη και ως μη τελαργώ εντυσά μενταλιτέτα και εξιστώει. Bukur, unë do doja që të ndalesha pikërisht tek ky mentalitet. Çfarë i ka bërë e shkuara ose tradita sepse ekziston një lloj paragjykimi ndërsjell, si grekët për shqiptarët apo shqiptarët për grekët. Si ka ndikuar kjo traditë në marrëdhënie që ne kemi sot? Ai thënë sa thon ligo sot tema të nootropisë që ton antilipson, pos αυτή η νοοτροπία και αυτές οι αντιλήψεις έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση των δύο εθνών. Κοιτάξτε, η ιστορία πάντα έχει τη σημασία της και η ιστορία μας έχει κληρονομήσει και δυσάρεστες και καλές στιγμές. Η ιστορία γιθμόν στο ερενσίσμε δεν να καλούν μομέντε σι το μοίρα, σι μου πακ το μοίρα. Δηλαδή από πλευράς συγγένειας, να το πω έτσι, το ελληνικό με το αλβανικό έθνος είναι τα πιο κοντινά. Γάνα αφημιτέτη, κόμπι γκρέχ με κόμπι σιπτάρι, αντί κόμπι με τα άφρυτ με γενιτιέτρι. Αυτό στην πάροδο των χρόνων ήταν και η αιτία που δημιουργήθηκαν αρκετά πολιτικά προβλήματα. Ποιο με καλή μνεκός, ώστε αστείο και σε καντό δείχνω προβλέμε. Πολιτική με τις δύο βόντες. Προβλήματα που αφορούν τις εκατέρωθεν μειονότητες. Προβλέμε και καντό με μινοριτέτες.
προβλήματα στη δεκαετία του 40, που ήταν η πιο δύσκολη δεκαετία και για τις δύο χώρες και κυρίως για την Ελλάδα. Προβλήματα βίτευε ντουζέτ, ήσουν προβλήματα σούν τρανσίσιο από τη βόντα από συντομό στην Κρετή. Και φυσικά η διαίρεση που προήρθε από την απομόνωση της Αλβανίας στα χρόνια του Χότζα. Να σιγουρίσουν εντάρια και έρδη, δουκε πάσουν παρασούς δε περιούδανε συστέμι του Χότζα. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου όμως φέρνει μια δραματική, μια συγκλονιστική αλλαγή σε αυτό, την αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα. Φούντι οι λούφτε σε αυτό, σχεδόν του Σιμ Σούμπτα Μάδ, την έκτασή του ΑΤ, με εμιγρήμινε ΜΑΤ Σιπτάρβε Ντρέγκρεκή. Δεν υπάρχει άλλο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του οποίου το 80% των μεταναστών να είναι από μια χώρα, όπως είναι η Αλβανία στην Ελλάδα. Νούκαρα στιέτερ να μπασχίμιν Ευρωπιάν και. Εμιγρήμι, εμιγρατσιόν είναι η βόντα της ακτούας, γιατί τέτα διατυπωρθήν κάνει η βόντα της ακτούας, ίσως ράστη εμιγρήμι τα σκυπτάρια με Γκρέκη. Άρα είτε θα ζούμε δίπλα είτε ο ένας πάνω στον άλλον, πάντως θα πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα που έχουμε από το παρελθόν να τα διευθετήσουμε. Είναι αστείο τη στιγμή που εμένα το 20% των φοιτητών μου είναι αλβανικής καταγωγής να ασχολούμαι με αυτά που έκανε η Ελλάδα στην Αλβανία και η Αλβανία στην Ελλάδα στη δεκαετία του 30 και του 40. Προκειτό αστείο, δύο και δυσάγκερα και τρασικό με σκούρα τη Ιταϊκαλό Ιμπορμού, από σέμβου, αστε λέτε μη τσεσαρά και να μομέντη γινίζεται το κίνδε του Ντέντε Μην Ουνιβερσιτέτη Ανσιπτά, το μέρη με τσέστιε και καλό και η τακόιν του σκούρας. Po kjo mund tjetë qesharake vërtet që pse të ndikojmë nga e shkuara për të kryuar mërdhënje të sotme. Me gjitha të duke se ka reflektuar fort edhe në 2023-në duke cikur gjurëmët ndihen ende. Parole ta fenet të ti historia eki akoma simasia, fenet të gjapë të steleflesi ekseliksis. Η ιστορία πάντα έχει σημασία. Δεν μπορούμε να υποκριθούμε ότι, ναι, ότι η ιστορία δεν θα έχει καμία σημασία, αλλά και το μέλλον έχει σημασία. Η ιστορία σιγουρίσει καρνσί, δεν νουκ μουν τα σίλα μυστικού ιστορία νουκ καρνσί, παραμά δε άρμια καρνσί. Και γι' αυτό λέω ότι δεν, ο σκοπός δεν είναι να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και να τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Ο σκοπός είναι να τα συζητήσουμε τα προβλήματα ορθολογικά και να βρούμε λύσεις. Στον βαθμό που μπορούμε. Νουκ ντουετ και τα μπέιμ γιόια σίκουρε σκούαρ νουκ καρνσί, δεν γίνει προβλήματα σκούαρ στη φσέχη. Por të dim cilat janë këto probleme, të diskutojmë të zgjidhim. Αλλά μου επιτρέψετε, το βασικό πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι τα προβλήματα. Είναι το ιδεολογικό βάρος που έχουν αυτό στις συνειδήσεις των λαών. Οι προσλήψεις που έχουν δηλαδή οι Αλβανοί για τους Έλληνες και οι Έλληνες για τους Αλβανούς. Προβλήμα νουκ është βέτεμ këto çështje që trashëgojmë nga kaluara, por është kryesisht pesha ideologjike që këto probleme kanë të njerëzit. Sidomos të çështja e pamjes, le temi, e ikonës që kanë shqiptarët për grekët ose grekët për shqiptarët. Imazhi që kanë për ta. E ikonë. Okay. Po ndërkohë, ju thatë me drejtë që këto probleme duhet të zgjidhen dhe të mos shohim nga e shkuara, por duket sikur problemet nuk zgjidhen. Çfarë ndodh? Për shembull, nëse flasim për rastin e kufirit detar, është lënë në dorë të Hagës të zgjidhet. Çfarë ndodh? Mungon vullneti i mirë i politikanëve? Okej, okay, pamë ti prepin alithun ato ta problemata. Που έχουμε από το παρελθόν, αλλά βλέπουμε ότι αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται. Ας πούμε, όπως γίνεται με τις θαλάσσιες ζώνες. Ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει, δηλαδή, το που πρόβλημα δεν που υπάρχει σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, μιας και το θέσατε, νομίζω είναι ότι η Ελλάδα στην αρχική διαπραγμάτευση μπήκε αρκετά πλεονεκτικά στην ιστορία των θαλασσίων ζωνών. Και η Αλβανία στείλωσε τα πόδια της και δεν βρεθήκαμε ενώπιον λύσης. Νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει η Χάγη, ευτυχώς, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, προκειμένου να πάει εκεί η ιστορία και να τελειώσουμε. Ξεστιάς να κουφίω ετάρμε και περμόντατας και να φιλίμ τον εγκοτσιάτο η Γκριτία και είστε νέα βαντάς το μάθ, Σύπρια ρεζιστόη, ξού και περκτάς σου έστε δε γιουκάτε Χάγες, το ζήδαν προβλέμματα του. Pra duket se gjuaj përbashkët mes politikanëve nuk ekziston, duhet ti zgjidh gjithmonë një palë tretë. Fenet ti o kinos logos me taksin politikon do të jenë horën ipati, por të pre panda na linën da provina pa una trito meros. Ξέρετε τι γίνεται, το βασικό είναι ότι τα δύσκολα χρόνια της Αλβανίας μετά το 90 ήταν χρόνια στα οποία η εικόνα της Αλβανίας και των Αλβανών στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλά. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή η Αλβανία νιώθει την ανάγκη να στηρίξει την αυτοπεποίθησή της και την υπερηφάνεια της. Τσοστιά, είστε να φιλήμετε περίοδος πάσης αυτό, τη μάζει η Σιπρή στην Αγγλική, είστε λέτε μη σουμιούλετ. Φού και η Σιπρή αντιένα εκτε μομέντε δε νιά σουή, πρέπει και ντρώμα εφόρτ να κάνουμε τεσάρι. Κυρίως μάλιστα μετά τα χρόνια της ελληνικής κρίσης. Συντομώς πας κρίζες και καλό Γκρετία βίντε φούντιτ. Που επηρέασε πάρα πολύ και τους Αλβανούς μετανάστες. Και ντικό εσούμε δε εμιγράντες σιπτάρια το είναι Γκρετή. Η Αλβανία και η αλβανική κυβέρνηση νιώθει πλέον ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της και με κάποιον τρόπο δείχνει
την καταφρόνια της στην Ελλάδα. Δείχνει ότι δεν την νοιάζει τόσο πολύ η Ελλάδα και στρέφεται πολύ περισσότερο στην Τουρκία κτλ. Στην εκτέλεση του ΑΤ, που έδωσε και μερία Σιπτάρη, εντό τα κακουπτούαρ κατά γη, η Σιπρία κεντρών εντό τα με φόρτ με κομπετεσάι, δε σηκώνε, δε σγύρετε τη αίρα, να πάλι τετρέτα. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Την κοίτα το κουπτόι. Αλλά αυτά είναι μικρά σε σχέση με το μισό εκατομμύριο ψυχών. Ποκτώ ήταν σούν το βόγκρα κρασούαρ με 2 μιλιών Γκρέκος Σιπτάς για το Ιγκριτζί. Θα τα βρούμε, μικρά προβλήματα. Εδώ λύθηκε το μακεδονικό με την Πρέσπα. Δεν θα λύσουμε τώρα τα θαλάσσια ζώνη της Κέρκυρας. Δω τη ζήτη προβλέμα. Του Γκρέκια ζήτη προβλέμα με Μακεδονία Βερίου που είναι έμπρι. Νομίζω λέμε πας γύρω δε προβλέμα είναι ζώνα βετετάρε. Είναι δυνατόν τώρα δύο κράτη, δύο λαοί 100 χρόνια να ασχολούνται με το θέμα της παραλίας της Χιμάρας. Όχι τα μούντο και ντου βόντε, νύχιν δίδε φούντι το μέρα με ξέρεις και να πλάζει το ημάρες. Δεν πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα πίσω προκειμένου να λυθούν αυτά τα θέματα. Νου κτωτ μπέντε νιχα πας και κτωτ γέρα της γίδεν, σφάρ το μπέντε. Këtë pyetje po ju adrejtoj unë me qenë se më prekët çështjen e Himarës, profesor, në zgjedhjet e fundit kemi arrestimin e kandidatit për kryebashkiak të Himarës dhe pati një reagim nga kryeministri, ish kryeministri tani më grek, i cili tha se ose kërcënoi deri diku se kjo gjë do të ndikonte në antarësimin e Shqipërisë në bashkimin evropian. Ai ishte ato sa një mbodhje si albanisti, si poria albanisë pse ne vajmë. Si duket dhe si vjen optikën tuaj një shantazhi till, a është e tepër të kërcënosh një vend të shumë për të antarësuar në BE? Πώς σας φαίνεται αυτή η απειλή, ας πούμε, γιατί σχεδόν απειλή. Υπάρχει μια παροιμία ελληνική που λέει το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Δεν είναι μόνο. Για να γραφεί και θότε, μια ντόρλαντία δεν του έλαν φυτούρ. It takes two to tango. Δεν είναι μόνο η απειλή του Μητσοτάκη στην ιστορία. Νομίζω ότι ο Κρυστανή Μητσοτάκη είναι το ιστορία. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν βγαίνει ο Αλβανός πρωθυπουργός και κατηγορεί σε δεύτερο πρόσωπο τον υποψήφιο δήμαρχο στη Χιμάρα ότι θα δει την πάθη από μένα. Το σηκώστε τσπάρ και το μένα personalism του. Και την επόμενη μέρα αυτό συλλαμβάνεται. Συγχωρέστε με. Ελάχιστους Έλληνες θα βρείτε τόσο φιλικά διακείμενο απέναντι στην Αλβανία. Αλλά αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Να μην κοροϊδευόμαστε. Και φυσικά η αντίδραση του Μητσοτάκη ήταν υπερβολική. Αλλά μετά μπαίνει σε ένα σπιράλ έντασης. Το οποίο θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να το περιορίσει. Με σπιράλ τη θέλει ντουε ταντάλο είναι η μομέντ. Στη Χιμάρα υπάρχει ένα ιστορικό πρόβλημα 100 χρόνια. Να Χιμάρα κάνει πρόβλημα ιστορική διαφορά. Εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Το οποίο πρόβλημα την τελευταία 25 ετία οξύνεται εξαιτίας του ότι η Χιμάρα είναι το καλό φιλέτο της αλβανικής παραλίας. Και 25-3 βίδε φούντιτ μπορείτε ακόμα μη μάθει ψε Χιμάρα έστω και θέμει μια φιλέτο εμίρ εσχυπρίς. Δεν θα γινόταν αυτό αν η Χιμάρα ήταν, δεν ξέρω, το κούξι η Πεσκοπή. Μου τον πέγει όνει και όσο η Χιμάρα το είστε κούκος από Πεσκοπή. Με γίτα τε πάκ μα χαιρετ να δισκούρσιν του προφεσόρ μου δούκε τσούμ οπτιμίς ντερσά τε κιό και σάπο θάτ δούκε πάρ όσο δούκε μάρ ρεαγίμινε κρεμινίστρι τον ρα πάρ και δότ μέρετ περσονελίσμε κτε τσέστε με πάστ kryeministrit tuaj, më duket pak pesimist. Nuk ka zgjidhje kjo situatë ose si do të ndikojnë marrëdhëniet e dy vendeve? Sin aq më fani kati pole thetikos ose të thalithut ta zgjidhma. Tora më fenes te ligo arnitikos. Όχι, απεσιόδοξο δηλαδή, όχι. Αν θα λυθούν ή όχι τα θέματα. Δεν είμαι ούτε απεσιόδοξο ούτε αισιόδοξο. Και αμά οπτιμίστα, πεσημίστα. Έχω ξέρω. Ελπίδα όμω. Καμ σπρέσαμα. Η ελπίδα είναι η θέση του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, όχι η αισιοδοξία, γιατί η αισιοδοξία μπορεί να είναι αφέλεια. Σπρέστα στα ιό και θέλει η νιμπότα με το μύρισε. Σπρέσερ. Πώς το είπατε? Η ελπίδα είναι η θέση, όχι η αισιοδοξία. Η αισιοδοξία μπορεί να είναι αφέλεια. Σπρέστα στα μπάζα. Σε ψε οπτιμίσμο ήμουν τι έδαινα ιβιτέτ. Άρα λοιπόν, εγώ τι λέω. Εγώ λέω ότι Ελλάδα-Αλβανία ζουν μαζί. Το ξέρω. Γιατί δεν σου πει το ιτόιν μπάζα. Είναι καταδικασμένε. Για να το και έχουμε μια σειρά προβλήματα, μικρά ή μεσαία. Δεν έχουμε τεράστια προβλήματα. Και μην τσέστιε, δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα αντίστοιχα με αυτά που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία ή η Αλβανία με τη Σερβία. Και μην δισά προβλήματα. Προβλήματα το βόγκλαμα. Ή προβλήματα με δάση τη Γκρεκία με Τουρκία. Λοιπόν, μπορούμε αυτά τα προβλήματα να κάνουμε βήματα στην επίλυσή του. Η Ελλάδα. Θα πρέπει να σταματήσει να κάνει τον μάγκα στην ασθενέστερη Αλβανία. Η Γκρεκία δούεται που σώει σε μπορεί το φόρτιν τα Σιπρίτς. Και εγώ καταλαβαίνω πολύ πως μερικές φορές η αλαζονική ελληνική συμπεριφορά σε αρρογκάντσα η Γκρεκία σπεσέρ να το καλούαρε έχει ενοχλήσει και έχει τραυματίσει τον αλβανικό λαό. Κάσια τσούαρ δεκαπλαγκός ο πόπουν Σιπτά. Ξέρω επίσης πόσο έχει τραυματιστεί ο αλβανικός λαός από τον τρόπο που στη δεκαετία του 90 κυρίως συμπεριφέρθηκε η ελληνική αστυνομία στους Αλβανούς μετανάστες. Γαμονήρα σε σύνοβήτα τον Δοδιέτ, πως όμως πολιτεία Γκρεκής ως σιέλουρ με εμιγράντες Σιπτάρ και τον Γκρεκή. Αυτό όμως και πολλά αρνητικά που έχουν γίνει δεν μπορεί να είναι η αιτία να αναπαράγονται διαρκώς
ιστορίες οι οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Νουκ μου τιέτ σκάκ και τα ριπροδόετ, τα ριπροδόε νησέρ ημάζε και νουκ αν λίδια με ραλιτέτην τασμά. Μιλούσα με έναν Αλβανό πριν από λίγο καιρό και μου έλεγε ότι η Ελλάδα έχει εδαφικές βλέψεις στην Αλβανία. Αυτό δεν ισχύει εδώ και 50 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Φρίσαμε νησιπτά από παραδισακόρτα, αυτό και η Γκρετία κα συνήμια τεριτοριάλη να σιφρίσει. Αυτό και κιό γιο νουκ ωστ. Νουκ ντόθαν είτε, πάκα παίζει βίντεο τα φούλη. Μιλούσα με έναν άλλον Αλβανό και μου έλεγε ότι οι γονείς μας αλλάξαν τα ονόματά τους επειδή η Ελλάδα τους υποχρέωσε. Ούτε αυτό ισχύει. Φρίσαμε νη σιπτάρτη, έδωμε τόσο και έχουμε προβλέμα με Γκρετίνη, σε ψεγκρετία το τυρό σιπτάρτη, να τους ονέμε να τυράς και ο γιονουκ. Καταλαβαίνω δηλαδή, καταλαβαίνω ότι σε τραυματίζει να αλλάξει το όνομά σου. Κουπτώ και το πλαγκώσει τον Ρουσό Σέμινγκτον. Αλλά όταν ο Αλβανός που το έκανε αυτό στην Ελλάδα το έκανε προκειμένου να μοιάζει με Έλληνα. Ο Σιπτάρη και μπορεί και τον Γκρέκη. Υποκαθεστώ καταναγκασμού από τι ελληνικέ αρχέ. Μπορεί και τον Γιάιμε Γκρέκ, διόγκανια δε του ρίμ, λέτε, η Στέτιτ Γκρέκ, πρώτα μπορείτε. Dhe ky perceptim vjen që ti et profesor sepse po shikoj një studim që ndoshta mund të jetë i para 10 viteve. Aty ndilepsi sinehiz na iparkja ti evlepa mia erevna po gjeni nomizo prin 10 kronja, edhe ka. Nëse nuk gaboj nga Friedrich Ebert edhe thoshte që perceptimi i shqiptarëve ndaj grekëve është deri diku friksues. Ishte një përqindje shumë e lartë ndërsa grekët shumë pak që mund ta shihnin Shqipërinë si kërcënim. Pse mendoni kështu? Ja ndilepsi ton Albanon oti Ellada apoteli apili tan pio megali se sesi me tus Ellines. Pse mendoni ndos? Σε αυτό το perceptim. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη. Διότι υπάρχει ένα παρελθόν το οποίο μας κληρονομεί όντως κάποιου τέτοιου είδους αλυτρωτικές βλέψεις της Ελλάδας στην Αλβανία. Και να τρασογκόν είναι το καλούαρ το τίλ με το αλυτρωτισμός της Ελλάδας προς την Αλβανία στο παρελθόν μέσω Βορείου Σιπήρου. Μέσω στην Βορειοπήρη το γηθακτό. Αλλά αυτό πλέον δεν ισχύει. Το πιο τασμό είναι αστείο να το πούμε ότι ισχύει. Νου κακοπτύν το θέμα και όταν η εξιστόν. Η Ελλάδα κάτι δει με προβόρειο πύρη, λέτε αυτά. Οι Έλληνες από την πλευρά τους πρέπει να καταλάβουν ότι ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι ισχυρότερη και μεγαλύτερη από όλες τις απόψεις από την Αλβανία. Σε συγκριτή, ας πούμε, φόρτ. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάει η Ελλάδα μερικές φορές δημιουργεί τραύματα και ανησυχίες. Μονίρα, σε συμβλέπει γκρετία σπέσερ σκακτών πλάγ. Που πρέπει να τα καταλάβουμε. Όπως δηλαδή μερικές φορές φωνάζει η Τουρκία και η Ελλάδα τρελαίνεται γιατί η σχέση Τουρκίας-Ελλάδας μοιάζει με τη σχέση Ελλάδας-Αλβανίας. Αυτούς σπέσερ στη Τουρκία μπερτέντα η Γκρετής. Του κακέντσε εξιστών και ο διφερέντσε μάδε με τις Γκρετής δε Τουρκίες. Ενή τα γιος δε με Γκρετήν με Σύπρη. Έτσι η Ελλάδα λοιπόν θα πρέπει να δαμάσει την πλεονεξία της και την αλαζονία της. Ξου διαγιά του ούλη αρογκάντσε να σάει να λίδε με πιέσαν τία τον Μπαλκάνη. Ευτυχώς το έκανε με την Πρέσπα. Εμπόρικτο με Πρέσπα, να είσαι σε ένα μάγιο των Σιβερίου. Μακάρι λοιπόν να έχουμε ένα συνολικό settlement των ελληνοαλβανικών διαφορών. Σε μια συμφωνία πλαίσια. Στην οποία ένα κομμάτι θα είναι το καθαυτού διεθνές δίκαιο που θα πάει στη Χάγη. Δηλαδή, ποιε δοειέτ, τώρα εσύ πα τα τρέιντζα κοντάρε, δεν σαν το σκόιν Χάγκ, τσέστια. Ένα άλλο κομμάτι θα είναι η διευθέτηση τη ιστορική μνήμη και των προβλημάτων που έρχονται. Στην ίδια το καλούαρε, τότε το ημάζι κολεκτήφι και μεγάλο καλούαρε. Τσάμιδε κλπ. Σωστά, τσάμε, πεσέμπου. Και από την άλλη, ένα άλλο δεν κομμάτι είναι να αλλάξουμε, να δουλέψουμε στην εκπαίδευση. Μιλήσατε το πουνόι με ασίμιν. Από το δημοτικό μέχρι το τέλος του σχολείου. Δεν αφούν τις σχόλες. Προκειμένου να αλλάξει σιγά σιγά η εικόνα που έχουμε για τον άνθρωπο. Να μανούρ και τον τρισσό υπάμια η μάζη και κάνει πρινιερή τέτρικ. Ju profesor pak më herët thatë që numërohen diku tek gjysmë milioni shqiptarë që jetojnë në Greqi. Është diçka më pak, diçka më shumë. Unë do doja dia gjatë këtyre 30 viteve, meqense dhe ardha juaj para në Shqipëri është në 93-shën, çka do thotë që i keni ndjekur pak a shumë se si ka qenë ky rrugtim, po e quajmë. Sa të profesorë janë shqiptarë dhe sa ka ndryshuar perceptimi i grekëve për shqiptarët? Po se ka ndryshuar antilipsi ton Ellinon ja të Salvanus po zon stin Ellada. Θα το έλεγα, είναι πολύ σημαντική. Το ταυτόχρονο σε σούμε ρωτήσουμε στην ποιότητα. Η εικόνα των Αλβανών στην Ελλάδα είναι εμφανώς πολύ πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 30 χρόνια. Πάμε να σκεφτούμε λίγο. Εκεί σώτο σούμε εμεί, αγιο και είστε προ πάρα τρίδε βίτε. Νου κάστην λίδε με αγιο και είστε προ πάρα τρίδε βίτε. Τρεις λόγοι γι' αυτό. Τρία αναρτήρια. Πρώτον, η ταξική κοινωνική άνοδος των Αλβανών στην Ελλάδα. Παράσουν τρουσίμι ρίτια κλασόρε, εσχυπτάρβε να γκρεγεί. Έτσι. Και μάλιστα στα χρόνια της κρίσης, περίπου οι δύο κοινότητες ήρθαν περίπου στα ίδια. Συντομώς, στην οποία ήταν κρίση, το δύο κομμουνιτέτε δεν πάγασαν να την ίδια νιβέλ. Δεύτερον, η Ελλάδα από το 90 και ύστερα άρχισε ούτως ή άλλως να έχει πολλούς μετανάστες. Η Γκρεκία Αγκάβη ήταν ένα διαδεμοβόν, φιλόγητο και τσούμ εμιγκράντ. Οπότε οι Αλβανοί μεταξύ των υπολείπων ήταν οι πιο κοντινοί στου Έλληνε. Του Σιπτάρετ με κρασί με κομμουνιτέτε εμιγκράντ, ήσουν με άφρο Γκρέκβε.
Και τρίτον, τρέτα, από το 2015 και ύστερα, όπου στην Ελλάδα έχουν ένα μεγάλο προσφυγικό ρεύμα από μουσουλμάνους από το Αφγανιστάν. Γκαντούμε πε μετά και κέμι μια ρευνή του ΜΑΔ, εμιγκρίμι να γκρετσιγκά, ζώνα λίνε σε μέσμε. Ο μέσο Έλληνα βλέπει αυτού και λέει, εγώ με τον Αλβανό είμαι ένα περίπου. Γκρέκου, είμαι σε μουσικό και δεν θα ήμουν σιπτάρι, τι αμνησόι. Οπότε μην το υποτιμάτε. Οι ίδιοι Αλβανοί αλλάζουν. Δεν σιπτάρι, ντρισόι. Όταν εγώ το 2004-2005 στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο στο Πάντιο είχα τους πρώτους φοιτητές μου από την Αλβανία. Κονοντούμε κάτρα να Πάντιο και είσαι στουδέντε πάνγα Συπρία. Έβλεπα παιδιά σκληρά, δουλεμένα, να δουλεύουν τη νύχτα, να νιστάζουν τα χέρια τους, να είναι σκληρά. Σηκώια, φαμίγη ήσουν και πουνώνει και ήσουν Ντουαρτ Μεκάλο, δεν και βίνει δεν σχό. Σταδιακά τώρα βλέπω αγόρια κορίτσια σαν τελεινάκια, αντίνονται έτσι, έχουν παχύνει γονείς τους. Όλα, δηλαδή πλέον δεν υπάρχει τίποτα που να διαφέρει. Μόνο εγώ στις εξετάσεις καταλαβαίνω ποιος είναι Έλληνας και ποιος είναι Αλβανός. Βέτον κουλκάν προβήμε κουλετζόι έμραθα σηκώει κουσες σιπτάρας και κουσες γκρέκ. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρακιώσουμε να το καταλάβουν εδώ στην Αλβανία. Δουέτα κουπτόιν κτούν σιπρίκ τέτοιο. Ndërko, profesora, shihni potencial tek studentët tuaj shqiptar 20% kam përshtypjen tha në fillim. 20% i pato ti në fitë. Edhe 15-20%. 15-20%. Shihni potencial tek letë dinatotitë se aftë ta pedia tek studentët tuaj. Shqiptar, φιλιά, κάτι που σιγουρίς έχει μείνει από το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά είναι μεταναστευτικής καταγωγής είναι ο αγώνας τους, ο έξτρα αγώνας τους για επιβίωση. Δυσκάχει καμπέτουρ τεκτά σι πιέσε μπρέτσε του είτε μιγράντε ώστε μπετέια και ιάπιν πέρ του ιντεγκρούαρ πέρ του έτσι όπου πάρα. Εμένα αυτό με ενθουσιάζει. Και με ενθουσιασμό. Τι μ' αρέσει τους Αλβανούς, ας πούμε. Ποιος θα κοιτάζει να προπάρει την Μπορκέντε Σιπτάρ. Μερικές φορές το παρακάνουν και δεν αντέχεται. Δισαχέρε εξαγερώνεται και δεν ουμπλουρώε. Αλλά όταν βλέπω αυτά τα παιδιά πραγματικά τιμάω το φιλότιμό τους, την αγάπη τους για να μάθουν και για να επιβιώσουν. Δεν πρέπει να η προσπάθεια που κάνω παραδείγματος χάρη να φύγει ένα παιδί από την Ελλάδα, να πάει στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία να κάνει ένα μεταπτυχιακό και να γυρνάει πίσω αυτό το παιδάκι, το οποίο ενδιαμέσως έχει αποκτήσει και την ελληνική ηθαγένεια και να με καλεί στο σπίτι του και να με γνωρίζουν τους γονείς του και να δει. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι ανταπόδοση μεγάλη. Έτσι πάει. Σκόιν μπιν μάστερ για στέτη, για σγκριζί, δεν ξέρει περσερί, δεν περσερί τα κόμμα, δεν αυτό είναι να σπείτε του ήρε, πρώτη ώρα πριν του ήρε, γύθα και όσοι την κύχη μου πρωτιέν και διέσουν τα άφρετε του μύρα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι η γέφυρα των διεθνών αυτή τη στιγμή. Κτά φωμή, αν λέτε μη ούρατ, μη τις δουβάντε. Με το ένα πόδι καταγωγή στην Αλβανία, αλλά με το άλλο πόδι στην Ελλάδα. Οριγίναν Σιπρίπα, με κάνουμε τι έτσι. Γιατί αυτά τα παιδάκια είναι και ελληνάκια. Σε κτά για να δεν γκρέκ. Μπορεί να γεννήθηκαν Αλβανάκια, αλλά στην πορεία έγιναν και ελληνάκια. Μου το λίντεν Σιπτάρ, που να βάζει την ψήφο γκρέκ. Προσπαθώ να εξηγήσω στους φίλους μου τους Αλβανούς εδώ πέρα ότι μια χαρά μπορεί να είσαι και Έλληνας και Αλβανός μαζί. Και φάρε μύρ μου τι είσαι, έδε γκρέκ, έδε σιπτάρ στην πάση. Δεν είναι είτε είτε. Νούκαστ ως εξ του, ως εσ του. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στην Αλβανία χρειάζεται πολύ δουλειά να γίνει προκειμένου να το καταλάβουμε. Να σιπρίν τον πέπουν εμάδα και νιέζει τα κουπτόνι. Στην Ελλάδα ξεκινήσουμε να το καταλαβαίνουμε εδώ και περίπου 20 χρόνια. Να γκρέκει και με το πάκ νιέζε δβιέτη και με φιλουάρ πάκ. Κάνουμε αγώνα ακόμα να το καταλάβουμε. Ακόμα μπορεί να πει και τα κουπτόνι του γκέπο. Αλλά έχει μπει το νερό στα βλάκια. Καχύρου είναι μπουρίμ, λέτε. Ουν το δόια, προφεσόρ, δε εσμάγκα για γιτ μπισέτε του μπέα πιούτε σε σύ εσύχνη ραπόρτιν σότ με γκριτσίσε δε σιπρίσε σε δόια και τα σύγια είναι η κονδυστρή μου τζερ, σύ είναι προφεσόρ, σύ είναι προφεσόρ σκέντσα με πολιτικά, ιούμουν να μπουν είναι αναλύζ, ω είναι λόγοι προγνώζε σε σύ εσύχνη μαρδόνια δουβέντεβε με τε. Κουιτόι, προσμούλ, και παρά νι βίτι να σε νουγαμπόι, νο σιπρίου φόλ με νότα πozitive και πα 13 βίτε. Πρέπει να βγει ένα κρυμμινίστερ Γκρέκ να Σύπρη. Ήθελα να σας ρωτήσω από την αρχή, λέει, ποια είναι η πρόβλεψή σας για το μέλλον των σχέσεων των δύο χωρών. Ας πούμε στην Αλβανία, πριν, όταν έγινε η επίσκεψη του Μητσοτάκη, θεωρήθηκε κάτι θετικό που ένας Έλληνας πρωθυπουργός έρχεται πρώτη φορά στις μειονοτικές ζώνες. Που είναι ζώνα μινοριτάρια, θα τη τα κοιμή πάρα. Για τις μειονοτικές ζώνες. Ποια είναι μια πρόβλεψη που έχει αυτό. Το πάση geopositive. Εδώ θεωρήθηκε κάτι θετικό που ήρθε ένας Έλληνας. Τα πράγματα θα πάνε θετικά. Δεν γίνεται να μην πάνε. Γιώργα, το σκόιν positivism. Διότι η πολιτική καθορίζεται από τις υλικές συνθήκες, από την πραγματική δυναμική στην κοινωνία, όχι από τις ιδέες. Σε ψε πολιτικά, ντρεϊτόχετ, να ακούσετε ματεριάλετε οι ιδέες σας, να πολιτικά τερέν. Ξέρουμε ότι εντάξει, η Ελλάδα ασχολείται με το θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Εντύπωση, η Γκρεκία μέρε με τσέσσερα μειονότητα την Κρέκνη Σιπρί. Μα άλλο όμως η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία των 99% χωριών, ας πούμε, και άλλο η ελληνική μειονότητα. Ποτέ το μειονότητα την Κρέκνη Σιπρί. Που σκάρτα να είναι οι άνθρωποι 20.000 στα γερόντια που τα οποία γυρνάνε στο χωριό. Είχε νίκη φσάτρα με μινόριτε γκρέκουρσα, τότε αν ασιάν νιέζεται μη βέτα. Έχω σεβασμό στην ανάγκη
τα δικαιώματα της μειονότητας αυτής να είναι απολύτως εγγυημένα. Τα δρέιτα τεκτή μινοριτέτη τα γέντα γαραντούαρα. Έτσι. Έχω απόλυτο σεβασμό στην ανάγκη των Ελλήνων να νιώθουν ότι υπάρχει μια μειονότητα εδώ. Κάνω τώρα συζητήσεις που λέγονται ότι θέλουν και ντουέτ και κάνει μινοριτέτα. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Η πολιτική της Ελλάδας στην Αλβανία, όταν έχουμε μισό εκατομμύριο παιδιά που σας είπα πριν, να καθορίζεται μόνο και μόνο από τη χυμάρα, τη Δρόπολη και το Βούρκο των 40. Τι να κάνετε. Μόνο και πολιτικά Γκρέκ και Σιπρί, να μου μέτρησε γιατί πέσει μη Σιπτάρχη των Γκρέκ, το τρέχει το Εδβέτον για μια μινοριτέ τη Βόγκρ και τον Δρόπολ, τον Βούρκο από τον χυμάρα. Το ίδιο λέω και στους Αλβανούς. Εν ήταν γέθεν δεν Σιπτάρχη. Καταλαβαίνω το τραύμα που κουβαλάτε με το ζήτημα των τσάμπιων. Εκουπτό η πλάγκαν και ο Κένι με τσέστην τσάμπε. Ωραία, και τι θα κάνουμε δηλαδή, επειδή έγινε αυτό, θα κολλήσει η βελόνα τη ιστορία το καλοκαίρι του 1944. Πιστεύετε ότι το παιδί που έρχεται ο φοιτητής μου στο πανεπιστήμιο σήμερα νοιάζεται τόσο πολύ για αυτό που έγινε το καλοκαίρι του 1944 ή τι έγινε το 52 στην Περμετή και δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτός έχει τη δουλειά του, πρέπει να βρει τον άνθρωπό του, πρέπει να κάνει την οικογένειά του, πρέπει να προκόψει. Πρέπει να ζήσει. Το γενιερί, το νιόι, το βαζδογέτον, το σβηλόχε. Τι θα έχουμε, χυμάρα, τσάμιδες και δεν ξέρω εγώ τι. Σαν το κεμβέντο ψήσε είναι χυμάρες. Διαρκώς να είναι σαν πώς λένε, να μας τσιμπάνε λες και δεν έχουμε προβλήματα πραγματικά. Δεν είναι απλός ο κόσμος. Είναι δύσκολος ο κόσμος. Νούκασκου προβλέμ βερτέτ. Να λύνουμε τα προηγούμενα, να ασχοληθούμε με τα σοβαρά του μέλλοντος. Τις δίδυμ ψέστιατ ετε καλούαρ, στην ομονίρτε τίτ και τα μέρη με ψέστιατ σάρμες. Αλλά βλέπετε ότι έχω ελπίδα. E shikoj që kam shpres. Vjen mirë për këtë, po ndërkohë duke që e shkuara në mbanë ende pengë dhe kjo është përtarë. Në të parafton, mas kërëtaj e koma omi. Αυτό δεν είναι. Është problem. Λέω συνήθως, επιτρέψτε μου, το παρελθόν μπορεί να είναι πηξίδα, μπορεί να είναι και βαρύδι. Πρέπει να κάνουμε το βαρύδι πηξίδα. Edhe diçkaj të rëndon. Duhet ta të rëndesin, ta kthejmë në busu. Bukur, fantastike. Ndërkohë, profesor, një pyetje të fundit, sepse po lexoja para dokohësh një studim që kam diskutuar dhe me dëgjuesit e mi, që njerëzit kudo në botë kanë humbur besimin tek politika dhe tek aktorët e politikës. Pa dyshim, gjithmonë e kanë kasi tin embistosinë tus për sin politikë. Ju rezulton kështu dhe pse mendoni po ndodh kjo? Συμφωνείτε με αυτό και γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό, αν συμβαίνει? Συνολικά στον κόσμο μας την τελευταία χρόνια υπάρχει μια απαξίωση της πολιτικής και της δημοκρατίας. Φίλε, δε φούντι κάνει κοντόνο πότ κάνει ζβλερσίμ του πολιτικής, δεν της δημοκρατίας. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι κυρίως στον δυτικό κόσμο το κάτω μπορεί να φάγει ένα περαντήμ, κρυσίς ένα περαντήμ. Είτε αλλάζουν τα κόμματα είτε δεν αλλάζουν, περίπου οι πολιτικές μένουν ίδιες. Ντρισόιν, ντρισόιν παρτίτ, νοικιαβερή, πολιτικά τα πάκα σούν πέταν τενίτα. Πολιτικές χαραγμένες στο πλαίσιο μιας αντίληψης. Πολιτικά και για μπαζούα, νοια... που εγώ την ονομάζω νεοφιλελεύθερη. Να είναι υπερσεπτή και ουνιθέμ νεολιμπεραλίζμ. Έτσι. Ευρωπαϊκή Ένωση, Γραφειοκρατία. Μπασκή, Ευρωπιάν, Μπουροκρατία, τίρα, τίρα. Αυτό το πράγμα δεν τροφοδοτεί κινητοποίηση και έμπνευση στους ανθρώπους για την πολιτική. Και γενικού φήμα ζών νοιάζει. Το χειρότερο που κάνει είναι ότι απαξιώνει την ίδια την έννοια της δημοκρατίας. Όχι, σβλεστόν, βέτ ιντεν κονσέπνια δημοκρατίας. Και τροφοδοτεί τους εχθρούς της δημοκρατίας από την άκρα δεξιά. Δε ρίτ λετέμι το διάθεν εξτρέμε, πρα αρμίκουν οι δημοκρατίες. Από την Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, τους αντίστοιχους ακροδεξιούς στην Αγγλία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στις σκανδιναβικές χώρες Σκανδινάβε, και φτάνοντας φυσικά στη Μελόνη στην Ιταλία. Του Κάρδο εντέρει τα Μελόνη στην Ιταλία. Ο κίνδυνος λοιπόν στην Ευρώπη, ρεζίκου αυτός Ευρώπη, είναι ο κοινός κίνδυνος. Κύριος ρεζίκου υπερμπάσχου. Η αναβίωση του φασισμού ή του μεταφασισμού. Ριγγιάλια εφασίσμι τόσε μεταφασίσμι. Στα εθνικά κράτη. Νοστέτετ κόμπε. Σε μια συνθήκη που και η οικονομία μας δεν ξέρουμε πώς θα βρίσκεται. Είναι η σιτουάτια ας οικονομήν τον ουκεντήμ συντοιέτ. Και η πολιτική δεν έχει την έγκλη που είχε παλιότερα. Ωραία, δεν πολιτική, κάνω κάτω σάρμιν, δεν το στάτου συγκεκριστέ το καλούρ. Και επειδή αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Σε ψεκτό αντζέρα δεν το μέλλον. Πρωτάρμε. Γι' αυτό σα είπα, αυτά τα μικρά που πρέπει να τα διώξουμε από το παρελθόν, να ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Το βόλα δικέ μου καλούρ, τι καλόιμ. Και τα μέρη με τα άρνευρα. Një temë shumë interesante që u hap tani në fund edhe do kisha dashur që të ketë këtu një pjesë të dytë për ta diskutuar se më shumë interes edhe këndvështrimi juaj. Profesor, në fund bisedës ishte kjo përvojë në një intervistë në radio, nuk e di nëse keni. Po si tani, aftë e mbiri apo në radiofono. Ήταν εξαιρετική. Άλλη φορά έχετε πάει σε ραδιόφωνο. Έχω έρθει σε ραδιόφωνο, πάει και στην τηλεόραση. Όπω κάποιον έδαινε στην Κύπρο, κάποιον έδαινε ράδιο και τηλεόραση. Μου άρεσαν πολύ οι ερωτήσεις σας. Όπω και να σου πει. Και νιώθα μια έμπνευση, οπότε νομίζω συνοηθήκαμε και ο Κρήτο μας έκανε πολύ καλή δουλειά. Κουπτούα μια ρητή, την πρώτη Κρητώνη μπορεί που είναι το μύρο.
Fantastike. Fantastike puna juaj. Ju falenderoj shumë. Thank you very much. I thank you very much for the invitation. Faleminderit. Ndërkohë, ne do të shkëputemi për pak miq intervistën që sapo realizuam, do të keni mundësi ta gjeni në YouTube edhe në podcast në radio.rtsh.al. E kemi të kaluar kohën e di, ecim me këngën tjetër dhe rikthehemi pas pak me sondazhin e ditës. Me pas pak me sondazhin e ditës.